υγειονομικές περιφέρειες οι οποίες καλύπτουν τα νοσοκομεία της Αττικής. Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως. Υγείας, παιδείας είπατε. Με συγχωρείτε. Σας τρελάναμε την παιδεία. Ναι, με την παιδεία πρέπει. Λοιπόν, Υπουργείο Υγείας και με τις υγειονομικές περιφέρειες οι οποίες καλύπτουν την περιοχή της Αττικής. Αυτή είναι η πρώτη και η δεύτερη, είπε, που είπατε προηγουμένως. Προχωρήσαμε σε μια προγραμματική σύμβαση. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω ο κόσμος ποιες περιοχές είναι αυτές. Η Αττική. Ό,τι καλύπτει η Αττική. Όλα τα νοσοκομεία της Αττικής πρακτικά. Και μέσα από μια προγραμματική συνεργασία επιδιώκουμε να προμηθεύσουμε εμείς ως Περιφέρεια Αττικής, που έχουμε κάποια σημαντικά ταμιακά διαθέσιμα, τα νοσοκομεία της περιφέρειας με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία λείπουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από τις δημόσιες δομές υγείας. Ελπίζω να μην κλαπούνε, γιατί είναι της μόδας. Αυτό θα το διασφαλίσει, φαντάζομαι, το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι μηχανήματα είναι αυτά? Κοιτάξτε, είναι μηχανήματα πάρα πολλών κατηγοριών. Μπορώ να σας πω ενδεικτικά ότι είναι μηχανήματα τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση και στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Cyberknife, Baby, κυκλοτρόνιο, κοστίζουν κάποια εκατομμύρια καθένα από αυτά και, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν στο δημόσιο, στις δημόσιες δομές υγείας. Και μετά τομογράφη, αξονική τομογράφη, μαγνητική τομογράφη, στεφανιογράφη, αγγειολογικά συγκροτήματα, ακτινοσκοπικά μηχανήματα τα οποία αφορούν μονάδες τεχνητού νεφρού. Δηλαδή, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για τα τρέχοντα αναλώσιμα, αλλά μιλάμε για τεχνολογικό εξοπλισμό. Σοβαρό. 40,6 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει όλο αυτό το πρόγραμμα, η υλοποίησή του. Θα ξεκινήσει πότε? Κοιτάξτε, περιμένουμε, θα βγούμε καταρχήν σε ένα διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος είναι ένας διαγωνισμός που συνήθως κρατάει γύρω στους 6 μήνες, αν δεν έχουμε ενστάσεις, προσφυγές κτλ. Ναι, αυτές είναι οι διαδικασίες για μεγάλες προμήθειες. Μιλάμε για διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος οφείλουμε και εμείς θα διασφαλίσουμε να γίνει με απόλυτη διαφάνεια και με αξιοπιστία ως προς το αποτέλεσμα, χωρίς την παραμικρή φωτογραφική διάταξη. Και οι πόροι από πού προέρχονται? Οι πόροι είναι από τα ταμιακά διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής, αυτό νομίζω είναι καλό να το γνωρίζουν οι πολίτες, είναι ένας υγιής οργανισμός, ο οποίος έχει σημαντικά ταμιακά διαθέσιμα προς αξιοποίηση. Στις τράπεζες περίπου αγγίζουμε τα 400 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, και τα οποία προσπαθούμε να τα διαθέσουμε είτε στην κοινωνική πολιτική όπως εδώ, είτε βεβαίως σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Υλοποιούμε σημαντικά έργα, όπως γνωρίζετε ίσως. Ορίστε. Υποδομές. Φυσικά. Μόλις ξεκίνησε το μεγάλο έργο στο Φαλιρικό Όρμο. Δηλαδή η ανάπλαση της περιοχής που είναι ανάμεσα στο ΤΑΕΚ Βοντό και στο ΣΕΦ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το πρόγραμμα αυτό τι δήλωσε η κυρία Δούρου και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Κάναμε ειδική τροποποίηση του άρθρου 100 του Καλλικράτη με το άρθρο 54 του νόμου 4456 του 2017 σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για την ανάπτυξη των δημοσίων δομών υγείας. Κυρίες και κύριοι, με αυτή την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής υφίσταται η δυνατότητα για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα με χαρά η διοίκηση, μία πρωτοβουλία που πια νομοθετικά είναι θωρακισμένη, να την αγκαλιάσει. Ό,τι μπορεί να συνάπτει μεμονωμένα ή από κοινού προγραμματικές συμβάσεις με υγειονομικές περιφέρειες, δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Πεδίο Δόξη Λαμπρό, να βοηθήσουμε και άλλους συμπολίτες μας να στηρίξουμε το εναπομείναν δημόσιο σύστημα υγείας. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας. Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Δημιουργούμε νέες θεσμικά στέρεες προϋποθέσεις παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Και ελπίζουμε το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής να βρει μητές και από άλλες περιφέρειες και από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αυτή ήταν η δήλωση της Περιφερειάρχου, της κυρίας Δούρου, κύριε Καραμάνο. Κοιτάξτε, όπως είπε και η Περιφερειάρχης, αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ετοιμάζουμε επόμενα βήματα τα οποία αφορούν άλλα νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία ή άλλες μονάδες που είναι εκτός της αρμοδιότητας των ΗΠΕ. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι οι περιφέρειες προσπαθούν με συστηματικό τρόπο να αναπτύξουμε παρεμβάσεις στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, και πράγμα το οποίο είναι απαιτεί σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, ναι, και τέτοιες κάναμε προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτή εδώ η προγραμματική συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Μπορώ επίσης να σας αναφέρω ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει φροντίσει για την δημόσια μεταφορά 19.000 παιδιών με λεωφορεία, μισθωμένα λεωφορεία, ναι, παιδιών τα οποία είναι αμαία και τα λοιπά, ή παιδιών μουσικών καλλιτεχνικών σχολείων. Για πρώτη φορά αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και θα συνεχίσει τον επόμενο Σεπτέμβριο να γίνεται σωστά με την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ναι. Απλά να πούμε εμείς ότι όλα αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος βέβαια τώρα θα πει, αυτά γιατί γίνονται μόνο στην Αττική? Δηλαδή θέλω να πω ότι το παράδειγμα αυτό που παρουσιάζετε εσείς ως Περιφέρεια Αττικής είναι καλό σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Υγείας και τις δομές να ακολουθηθεί και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Γιατί υπάρχουν νοσοκομεία στην περιφέρεια και σε μεγάλες πόλεις που έχουν το ίδιο πρόβλημα όπως αυτό που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία εδώ στην Αττική. Ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκύψει η κυβέρνηση. Αυτό έχει σχέση και με την οικονομική κατάσταση κάθε περιφέρειας και με τις προτεραιότητες που έχει κάθε περιφέρεια. Είναι πιο εύρωστη η περιφέρεια Αττικής, και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά εμείς θέλω να σας πω ότι προχωρούμε και σε μορφές διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ήδη έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία να ενισχύσουμε την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμών του 2014, τα οποία ακόμα υφίστανται. Και... Μάλιστα. Κύριε Καραμάνο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.